Προς το παρόν, αύριο στηθείτε στον καναπέ, πάρτε και μια φανέλα της Τουρκίας και σημαία, γίνετε Τούρκοι όπως είχατε γίνει στο παρελθόν, Γερμανοί. Ξέρω ότι είχατε στο διάλογο είχατε γίνει. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, της ΚΑΕ, για κάποιο παρκαδόρο. Λοιπόν, διαβάζετε κι εσείς. Καλούμε το γνωστό παρκαδόρο, αυτόν που βρίσκεται, που αρέσκεται στο να βρίζει την ομάδα του, τους παίχτες της και τους φιλάθλους της. Που αρέσκεται να απειλεί διαιτητές, Έλληνες και ξένους, αθλητές, νυν και παλέμαχους και τα λοιπά και πρωθυπουργό και τον υπουργό και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, το πρόεδρο της Ευρωλίγκας, που αφήνει εσώρουχα στους πάγκους και εύχεται θανάτους, που βγάζει σε κίνδυνο συμπολίτες ψηφώντας τον ΚΟΚ κυκλοφορίες, που απειλεί θεούς και δαίμονες. Καθημερινά να σταματήσει να προκαλεί και άλλο να προτρέπει σε βία. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα χρησιμοποιήσει το νέο αθλητικό νόμο που εκείνη δημιούργησε για αυτές τις συμπεριφορές προκειμένου να σταματήσει επιτέλους αντί να του παραχωρεί το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο κλειστό γήπεδο της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες αδέμητου ανταγωνισμού, αλλάζοντας τους νόμους για να τον ικανοποιήσει. Ως εδώ. Θα σας πάμε μέχρι τέλους. Και να σας πω και κάτι, μέχρι τέλους θα σας πάμε παντού. Αυτός που έλεγε να πεθάνει το παιδί σου, που ήταν έγκυος η γυναίκα του Σπανούλη, αυτός που λέει τώρα ήθος. Βέβαια, ο άνθρωπος, για μένα δεν ξέρει τι του γίνεται. Αλλά πέρα από να απειλεί όλα αυτά που απειλεί, πώς ανέχεστε ρε μουνόπανα Βαζέλη να σας λέει γαμώ τη 13 σας, γαμώ τον Παναθηναϊκό σας. Να τη χαίρεστε τη θύρα 13, γαμώ τον Παναθηναϊκό, γαμώ και τη 13 σας όλοι. Πώς ανέχεστε, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ πουτάνας γη για να το ανέχεστε. Δεν γίνεται, πρέπει να μιλήσω κι εγώ με τα λόγια του Προέδρου σας. Πρέπει να γαμιέσαι όλοι οικογενειακώς. Δεν λέω για τη μακριά γαϊδούρα το 1909 που σένατε τον κόλο ένας πίσω από τον άλλο και ο άλλος τον πήδαγε και μετά έπαιρνε σειρά ο άλλος κόλος, μετά πήδαγε ο άλλος τον άλλο κόλο. Δηλαδή, αυτό το γαμιέσαι δεν υπάρχει. Δεν λέω για τη Χούντα τον Γουέμπλε κτλ. Δεν λέω για τους Ναζί. Δεν λέω για τη Ροζ Βανέλα. Αυτό δεν είναι πολύ χοντρό. Δηλαδή δεν μπορεί να το ανεχθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πείτε ναι, ρε Τάκη, σε αυτό έχεις δίκιο. Έχετε βγει κάποιοι και το έχετε πει. Εγώ δεν θέλω να μου πάρει να μου πείτε ότι έχω δίκιο. Ίσα-ίσα σας ανοίγω τα μάτια και πολλοί φίλοι μου λένε μη σας ανοίγω. Δηλαδή να σας αφήνω να γαμιέστε μεταξύ σας. Αλλά εντάξει ρε φίλε, Έλληνες είμαστε. Πόσο, δηλαδή εντάξει υπάρχουν κάμια κοσαριά εκεί 50, 100, 500 στην Ελλάδα που γαμιούνται. Πρέπει να το κάνουμε 1.200 άτομα, 500.000 θα το κάνουμε. Πόσο θα το κάνουμε. Θα μου τίμησε κάτω 500.000, 133.000 τίτλους. Δεν μπορώ, κάθε μου λέξη που λέω για σας, πεθαίνω στα γέλια. Λοιπόν, βέβαια και αυτός ο εμετικός τέτοιος, έτσι, αναμετάδοση του αγώνα, της ΕΡΤ, της γαμημένης, που αφήνει τα μικρόφωνα ανοιχτά για να βρίζουν οι άλλοι, πόσα πετυχαίνετε αυτά, ρε. Μπράβο σας. Δεν πειράζει, εμείς θα σας γαμάμε και εσείς θα κάνετε αυτό που κάνετε. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Αυτά δεν γίνονται να είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς συγχωρίζουμε. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Τώρα εγώ σας λέω τόση ώρα αυτά, αλλά το μυαλό μου στην Κωνσταντινούπολη παίζει αύριο. Αλήθεια, θα ήθελα πολλοί από εσάς να πάρετε Τουρκία φανέλα, σημαία, ξέρω ότι βάλετε και το κοντάρι στον κόλο σας, να είστε εκεί με τον Τούρκο. Πάντως, αυτό που είπε τώρα ο Αμάν Αμάν, ο Μπουνταλάς, μόνο η Μακάμπη μας έχει κερδίσει εκεί, εσείς το πιστέψατε. Γιατί αυτοί οι Τούρκοι έτσι λένε, να, όπως λένε και τα νησιά αυτά δικά μας, τα βγάλανε και τα εφτάνησα από την ειδικά τους. Δηλαδή, τα πιστεύουν οι μαλάκες μόνοι τους και γελάνε και ικανοποιούνται με αυτά. Δηλαδή, τώρα ο Τούρκος αυτός
που αύριο κούφια ώρα μπορεί να γίνει πόλεμος και να στρέψει τα πιστόλια. Τι να πάρει αυτό τώρα, πιστόλια, εναντίον των Ελλήνων. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε τώρα. Τι ξεκυλιάζουμε θα πάνε οι Τούρκοι τότε. Που εύχομαι να μην γίνει, γιατί εγώ δεν θέλω να χάνουν τους Έλληνες. Αλλά άμα γίνει να τους πάρει ο διάολος όλους. Έτσι θα τους πάμε και στη Μογγολία, από εκεί που ήρθανε. Λοιπόν, και να σας λέω ότι νίκησε μόνο η Μακάμπη, το πιστεύετε? Μόνο η Μακάμπη λέει μας νίκησε και εμείς νίκησαμε τρεις φορές στον Ολυμπιακό. Και ξεχνάει τις δύο νίκες του Ολυμπιακού με δύο κούπες και ξεχνάει και τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα με άλλες δύο νίκες. Δηλαδή τόσο μαλάκες είστε. Δεν του λέτε ρε μαλάκα, πώς. Τι να του πείτε, αφήστε το, είναι μπουνταλάς, άστον. Αφήστε το. Αφήστε το. Λοιπόν, πάμε σε κανένα τηλέφωνο τώρα, γιατί εγώ το μυαλό μου το έχω στη Κωνσταντινούπολη, στα ιερά εδάφη μας, εκεί που ο Ολυμπιακός θα νικήσει αύριο, εκεί που αύριο ο Ολυμπιακός θα γράψει ιστορία και θα προκριθεί.